Καλησπέρα παιδιά, check tech now, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα καινούριο gamer mouse, το Hattori της Element ή αλλιώς MS1100G. Είναι μια ευγενική χορηγία του PC Lab Wind Limnos, τα παιδιά μου το έδωσαν για να το δω μαζί σας, να το ανοίξουμε. Είναι ένα ποντίκι της κλίμακας του 10 ευρώ, στο συγκεκριμένο κατάστημα έχει 13 ευρώ. Θα το βρείτε οπουδήποτε στο Scrooge ή σε οποιοδήποτε άλλο μαγαζί θέλετε από 10 έως, βασικά από 12 έως και 13 ακόμα κάτι ευρώ. Αρκετά μικρή διαφορά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ποντίκι προσφέρει αρκετά για τα χρήματά του. Είναι ένα ελαφρού τύπου gaming mouse. Από πίσω λέει τις λειτουργίες του. Είναι οπτικό ποντίκι, έχει οπτικό δέκτη. Λειτουργεί στα 800, 1200, 1600 και 2400 dpi η ανάλυση του. USB είναι, 7 κουμπιά συν scroll, 1,5 μέτρο καλώδιο όπως λέει. Τι άλλο έχουμε, πλαστικό φυσικά και ζυγίζει 133 γραμμάρια. Δεν είμαι σίγουρος, δεν νομίζω το συγκεκριμένο ποντίκι να έχει πρόγραμμα drivers, αλλά πρέπει να το τσεκάρω. Εάν έχει drivers θα το βάλω το link στο description. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτό εδώ. Με το που ανοίξουμε το κουτάκι μας, αρκετά απλή συσκευασία, μας δείχνει την λειτουργικότητα του ποντικού, αρκετά όμορφη θα έλεγα. Και πάμε να το δούμε, δεν έχει πολλά, έχει το εξαγωνικό pattern, μοτίβο που έχουμε δει μέχρι τώρα και μας έχει συνηθίσει η Element. Είναι ένα φθηνού τύπου ποντίκι, φυσικά είναι ποντίκι του 10 ευρώ, άρα μην περιμένετε τρελά πράγματα, αλλά ικανοποιητικό gaming για απλούς χρήστες και τίποτα τρελό και ξεζητημένο. Έχει σχεδιαστεί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για FPS κυρίως χρήση και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει ένα fire button το οποίο νομίζω χρησιμοποιείται στα FPS παιχνίδια. Θα σας τα δείξω όλα με τη σειρά. Λοιπόν, αυτό εδώ παιδιά είναι το ποντίκι, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε το που το ανοίξουμε. Το καλώδιό του είναι, είναι επενδυμένο με ίνες. Μισό λεπτάκι να ζουμάρει. Αυτό εδώ είναι παιδιά. Να σας δείξω και το USB του. USB 2 είναι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε το ποντίκι αυτό καθεαυτό. Λοιπόν, το ποντίκι αυτό καθεαυτό έχει αυτήν εδώ τη μορφή. Έχει δύο περιοχές, rubberized. Ένα στο backplate και δύο στα πλήκτρα. Και το πρώτο πράγμα που συναντάμε και μου έκανε εντύπωση είναι αυτό εδώ το button. Αυτό εδώ το button, το οποίο να σας πω την αλήθεια είναι πολύ φθηνής κατασκευής. Λέγεται fire button και λογικά πρέπει να χρησιμοποιείται, αν δεν κάνω λάθος, για χρήση FPS παιχνιδιών. Είναι η ροδέλα, οπότε λογικά πρέπει να το χρησιμοποιούμε όταν παίζουμε FPS, ναι. Είναι η ροδέλα του, αρκετά ωραία. Λαστιχένια επένδυση έχει επάνω. Το DPI button του, το οποίο on the go αλλάζει στα 4 προφίλ. Τι άλλο έχουμε, εδώ πέρα δύο αυλάκια για τα οποία μάλλον βοηθάνε να κάθεται το χέρι μας επάνω και έχουμε δύο κουμπιά τα οποία μπορούμε να πάμε μπρος πίσω ή μέσα από το παιχνίδι, οποιοδήποτε παιχνίδι να τα ρυθμίσουμε και να τα προγραμματίσουμε. Το συγκεκριμένο από την κάτω πλευρά του είναι έτσι ακριβώς. Και πάμε να το βάλουμε στο USB για να δούμε τι θα μας δώσει και πώς, τι θα φωτιστεί. Λοιπόν, βλέπουμε τα πρώτα πράγματα που φωτίζονται είναι το πίσω μέρος του ποντικού, το οποίο τρεμοπαίζει, είναι η ροδέλα του, φυσικά ο οπτικός δείκτης από κάτω και ένα πολύ ωραίο touch είναι αυτές οι τρεις γραμμές που μοιάζουν με νύχια. Πάμε να δούμε αν αλλάξουμε εμείς το DPI, εάν θα αλλάξει κάτι. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή αλλάζοντας το DPI το χρώμα του έγινε μπλε προς το μοβ, πολύ ωραίο, η ροδέλα έχει πολύ όμορφο χρώμα. Από το πλάι πήρε μια μπλε απόχρωση και προς το μοβ έγινε αυτή η πλευρά του. Αν αλλάξω πάλι το DPI για να δούμε, γίνεται κόκκινο και μοβ. Κόκκινο και μοβ. Βασικά έχει 4 προφίλ, αλλά μόνο 2 χρώματα, το μοβ μπλε και το κόκκινο. Βλέπετε ότι δεν αλλάζει κάτι άλλο.
Αυτό είναι. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, το μόβ μου αρέσει πιο πολύ σαν χρώμα στο συγκεκριμένο. Οπότε το συγκεκριμένο ποντίκι μας προσφέρει αυτά εδώ. Να σας πω, αρκετά ανθεκτικό φαίνεται. Βέβαια, το θέμα είναι πόσο βολικό είναι αυτό. Γιατί άμα το δείτε, προεξέχει αρκετά. Λοιπόν, να βάλω και το χέρι μου να δούμε. Είναι βολικό. Όλος παραδόξως, αν δείτε, το αντίχειράς μου φτάνει μέχρι αυτήν εδώ την έσοχη, οπότε δεν με εμποδίζει το fire button, είναι αρκετά βολικό. Ο αντίχειρας φτάνει εδώ πέρα, δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσεις είτε αρκετά εύκολα, χωρίς πρόβλημα. Λοιπόν, αρκετά καλά, δένει πάνω στο χέρι. Τα δάχτυλά μου, τα πλαϊνά, ακουμπάνε αρκετά καλά θα έλεγα, αν και έχω μακριά δάχτυλα. Λίγο το μικρό δεν πατάει τόσο καλά, αλλά εντάξει, αυτό είναι θέμα συνήθειας. Λοιπόν, αρκετά βολικό στο χέρι. Αν έχετε μεγάλα χέρια όπως εγώ, νομίζω θα είναι ότι πρέπει. Και για μικρά χέρια, αν το δείτε, είναι αρκετά μακρύ ποντίκι. Οι διαστάσεις του είναι αρκετά μεγάλες. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το ποντικάκι μας στο Hattori. Ένα πάρα πολύ οικονομικό ποντίκι, γύρω στα 10, 12, 13 ευρώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά από το PC Land Wind Λίμνος, τα οποία μου το προμήθευσαν και μου το έδωσαν για να το δω και να το δείξω και σε εσάς. Είναι ένα, όπως είπα, φθηνό ποντίκι. Μην περιμένετε τρελά και τραγικά πράγματα για ένα ποντίκι του 10 ευρώ. Αλλά νομίζω ότι θα είναι αρκετά καλό για ήπιο gaming και νομίζω τα λεφτά του θα σας τα βγάλει. Έχω διαβάσει διάφορες κριτικές και καλές και κακές. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχω τη δυνατότητα να το δοκιμάσω να σας πω ακριβώς δική μου άποψη. Αλλά δείτε, διζυγίστε τις αποφάσεις σας και δείτε αν σας ταιριάζει, αν θέλετε κάτι φθηνό. Check the now, ήμουν ο Κώστας, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.